Λοιπόν, εγώ το είχα δώσει άσο το μάτς και περίμενα στο άντερ. Περίμενα στο 1-0. Τελικά βγήκε άσο στο 2-1. Δεν προλάβαμε να κάνουμε αναλύσεις εδώ με τον Βασίλη λόγω γιώσεων και ασυμβαίνουν αυτά μέσα στο χειμώνα. Κέρδισε η πιο φορμανισμένη ομάδα. Μια ομάδα η οποία κάνει παντομήμα. Και θα ξεκινήσω λίγο περίεργα. Θα πω το εξής. Είδα ένα Παναθηναϊκό ο οποίος επηρεάστηκε πάρα πολύ και επηρεάζεται πάρα πολύ από την απουσία μόνο ενός παίκτη, του Ιωαννίδη. Και από την άλλη μεριά έχεις μια ομάδα, τον ΠΑΟΚ, ο οποίος όποιος και να μην παίξει είναι στα παπάρια τους. Δεν παίζει ο Τόμας, θα μπει ο Τζίμας. Δεν παίζει ο Μουκ, θα μπει ο Πιτσιρικάς. Δεν παίζει ο Τάισον, θα μπει ο Δεσπότοφ. Δεν μπει ο Δεσπότοφ, θα μπει ο Ζίβκοβιτς. Δεν θα είναι ο Σντόεφ, θα είναι ο Σβάμπ. Δεν θα είναι ο Σβάμπ, θα είναι ο Μέντ. Έχει δηλαδή, αν εξαιρέσει λίγο τα στόπερ, και εκεί πάλι είναι σωστό, και το δεξί το μπακ, και εκεί πάλι είναι η πιο πλήρης ομάδα. Έχει 22 παίκτες, τους οποίους όποιος και να λείψει, μα πραγματικά όποιος και να λείψει, δεν κλαίει κανείς. Αντίθετα, ξεκινώ από αυτό το κομμάτι. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα η οποία με την απουσία του Ιωαννίδη, και το είδαμε και στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού με τον Ατρόμητο, είναι τόσο πολύ επιδραστικός στην παρουσίαση της ομάδος, ιδιαίτερα στο επιθετικό κομμάτι. Μεγάλη φασαρία γίνεται και το κρύψαν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού και φώναζε ο Φρουρός εδώ, δικαιολογημένα φώναζε ο Φρουρός εδώ, γιατί κρύψανε το γεγονός ότι ο Ιωαννίδης τσίπησε το πόδι του κτλ. Δεν ήταν έτοιμος. Για ποιο λόγο να παίξει ένα τέταρτο? Για ποιο λόγο να παίξει ένα τέταρτο? Γιατί η ανάγκη ενός παίκτη σε αυτή την ομάδα του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι έχει πάρα πολλούς παίκτες μέτριους, είναι πολύ επιδραστική. Δηλαδή το τέταρτο που παίζει στο ασχάνει τον πέναλτι με τον Ατρόμητο, δείχνει ότι είναι άλλη ομάδα. Που σημαίνει Μπερνάν, Τζούριτσιτς, Μούριτσιτς στα δεκάρια και ο Μπακασέτας που πήραν σήμερα και σήμερα δεν ήταν καλός, είναι μια τρίχα από τα 30 κιλά αρχίδια του Ιωαννίδη, ποιος σήμερα αν έπαιζε στη θέση του Γερεμέγεφ ή του Τζούριτσιτς που μπήκε μετά θα ήταν άλλος Παναθηναϊκός, και κατακρίνω του σκάφ του Παναθηναϊκού. Πάμε τώρα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα, τον Αράο και τον Κότσιρα στα χαφ, με ηγετική φυσιογνωμία τον Αράο, έκοβε μπάλες, μπήκε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, έκοψε τον ΠΑΟΚ στο πρώτο 20 λεπτό, ο ΠΑΟΚ δεν μπήκε καλά, δεν είχε το 20 λεπτό του γηπεδούχου, δεν έκρεψε μπάλες, έκανε πρέσινγκ το οποίο δεν πέτυχε, ο Παναθηναϊκός εύκολα στο πρώτο 20 λεπτό ξέφευγε με το πρέσινγκ, ιδιαίτερα με τον Αράο και τον Κότσιρα, περισσότερο με τον Αράο που πέναγε μπάλα από τα πόδια του. Είχε πάντα μια καλή πάσα και πάντα έφτανε ο Παναθηναϊκός να έχει το Ματσίνι, το χειρότερο παίκτη του, το χειρότερο παίκτη του Παναθηναϊκού, σε μια κακή μεταβίβαση. Μια τελευταία κακή μεταβίβαση για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για κάτι καλό με την μπάλα κάτω. Προειδοποιεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ανεβαίνει, με ένα γκολ του Κουλιαράκη όπου ακυρώνεται, σωστά, γιατί είναι offside. Και ο Παναθηναϊκός είναι τόσο αφελής και ο προπονητής του είναι πάρα πολύ αισιόδοξος. Πάρα πολύ αισιόδοξος. Ήταν αδιάβαστος ο Παναθηναϊκός στην κατασκοπία. Αδιάβαστος ο βοηθός του Τερίμ σε κατασκοπία. Αδιάβαστος ο Τερίμ σε κατασκοπία. Αδιάβαστος ο Παπαδημητρίου Παστολέου σε κατασκοπία. Δεν μπορείς να γλιτώνεις το στημένο που του φάει παλικαρίσιο Κολοκουγεράκι, το οποίο είναι offside. Να βγαίνεις μέσα στην Τούμπα στο 43 λεπτό σε οργανωμένη επίθεση με τον ένα σου το χαφ, τον κόφτη, τον Κότσιρα, γιατί παίζεις με δύο. Ένα μπακ δεξί που τον έχεις κάνει εξάρι και ένα κανονικό εξάρι το οποίο τον έχεις κανονικά στη θέση του. Να είσαι τόσο ψηλά και να είναι ο Κότσιρας τόσο ψηλά, ενώ γνωρίζεις ότι ο ΠΑΟΚ είναι, αν σε βρει ανοιχτό, θα σου πηδήξει τα ράματα. Δεν πας με τον Κότσιρα τόσο ψηλά και τους μπακ σου να είναι αραγμένοι στα εξτρέμ. Και ο Αϊτόρ να κάνει τη σέντρα από εκεί και να χάνει την μπάλα. Και βρέθηκε μόνος ο Αράου που δεν μπορεί να κάνει τάκλιν. Στο χειρότερο παίκτη του πρώτου ημιχρόνου στον ΠΑΟΚ, τον Τάισον, ο οποίος χρεώνεται, όπως είπαμε εδώ προηγουμένως, το πρώτο γκολ, την assist. Και άμα πεις ότι στο πρώτο ημιχρόνο ο Τάισον δεν υπήρχε, θα σου πούνε assist στον γκολ. Εμείς δεν βλέπουμε την μπάλα με τις assist,
ούτε με τους αριθμούς. Σεβόμαστε τους αριθμούς, αλλά μέχρι εκεί. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Καταρχήν να πούμε ότι έτσι όπως τελειώνει ο Παναθηναϊκός στο μάτς, συμφωνήσαμε όλοι ότι έτσι πρέπει να τον αρχίσει. Και ο Χατζηνάκος και ο Ραπτόπουλος και ο Φρουρός σαν ομάδα, είπαμε ότι ξεκινάς συντηρητικά και μετά, αν το φας ή αν θες κάτι παραπάνω, μετά πας στο στυλ του πρώτου ημιχρόνου. Έδειξε λοιπόν ο Παναθηναϊκός εδώ ότι βιαζότανε. Βιαζότανε να κάνει πρώτος και γρήγορα γκολ, γιατί φαντάστηκε, αυτή ήταν η σωστή κατασκοπία σε αυτό το κομμάτι, ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να κρατήσει πολλά του ξεκούραστα να σου δημιουργήσουν καταστάσεις στη μεσοεπιθετική γραμμή. Αν ο Παναθηναϊκός βιάζεται, καταλαβαίνει και από τις δυνάμεις του, ξέρει τα βιολογικά του, ότι πρέπει να προσπαθήσει στην αρχή να βάλει τον γκολ, να προηγηθεί και μάλιστα νωρίς. Και φαινόταν ότι βιαζόταν. Γι' αυτό ο Αράο εκεί, γι' αυτό οι πάσες εκεί, γι' αυτό οι κακές πάσες των δύο εξτρέμ, ιδιαίτερα του Ματσίνη στο πρώτο ημίχρονο εκεί. Ένα κίνδυνο πέναλτι ανύπαρκτο στο να γίνει, καθαρότατο από την άλλη μεριά, πατάει τον Μπακασέτα, το πολύ μέτριο Μπακασέτα, το πολύ αργόνο χελικό Μπακασέτα, το πολύ soft Μπακασέτα, με τα πράσινα τα ματάκια τα ωραία για το σασμό, σας τα είπα για τον Μπακασέτα, δεν τον έπαιρνα εγώ στον Παναθηναϊκό Έλληνα μετά τα 30, 31 χρονών, στα 32, δεν τον παίρνω. Για να μου παίζει ένα αργό ποδόσφαιρο. Θα μου πει ο Μπερνάρ χειρότερο. Δεν παίρνει Μπακασέτα. Δεν παίρνει λιμιώσεις μεταγραφές. Δεν παίρνω Έλληνα. Γαμώ τα Ελληνάκια και τα Ελληνάκια μα τα έχετε πρίξει με τα Ελληνάκια και τα Ελληνάκια. Δεν του παίρνει αυτού μεταγραφή. Ισοφαρίζει με ένα κακό χτύπημα δυνατό σχεδόν στο κέντρο τη εστία ο Παναθηναϊκός. Και αντί να συμμαζευτεί, να πάρει εσύ το χώρο, παίρνει εσύ την κατοχή και παίρνει ο ΠΑΟΚ το χώρο. Του δίνει του ΠΑΟΚ τη δυνατότητα. Του δίνει στην ΠΑΟΚ την ευκαιρία εκεί που είναι πάρα πολύ καλός, εκεί που είναι άριστος, να του δώσει ευκαιρία να γίνει ακόμα καλύτερος. Τι του δίνεις? Χώρο. Συνεχίζεις παρά τις αλλαγές που έχεις κάνει να ανεβαίνεις ψηλά μετά το 1-1. Θες το 2-1, το 3-1. Μα αν χάσεις την μπάλα ψηλά και οι δυο σου οι στόπερ, ο Κετβάη και ο Βίκτορ Ουγκό, ποιος είναι καινούριος, δεν είναι γρήγοροι. Ωραία. Και κάνεις το λάθος να πετάξεις τον Αράο στόπερ. Και να χάσεις το κέντρο και να γίνει μουνή καπέλο το κέντρο σου. Πετάτας τον Αράο στόπερ και κάνεις την ομάδα Μπακασέτα Τσέριν Κότσιρα. Ο Μπακασέτας δεν μαρκάρει ποτέ. Και δημιουργείς με Ματσίνη Μπερνάρ από την άλλη μεριά και Τζούριτσι Σεντερφόρ ψηλά πάλι την ομάδα. Και τρως ξανά για άλλη μια φορά, ενώ προειδοποίησε. Δηλαδή προειδοποίησε στο πρώτο ημίχρονο με τον γκολ του Κουλιαράκη. Προειδοποίησε με τον γκολ offside. Και το λέμε εδώ όλοι μαζί, γι' αυτό μας δίνετε χιλιάδες προβολές. Γιατί εμείς κάνουμε και στυλ κάφρικης εκπομπής, οπαδικής, αλλά και ανάλυσης. Δηλαδή και στην ανάλυση και στην πληροφορία και στην καφρίλα, στο καλτ, είμαστε νομίζω πολύ καλά. Σας δίνουμε ένα καλό προϊόν. Το καλό προϊόν λοιπόν σήμερα, προειδοποιούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν πάει καλά. Είναι πολύ ψηλά, οι γραμμές του είναι ανοιχτές και δίνει την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κάνει άλλη μια αντεπίθεση και να βάλει ένα ακόμα γκολ στην κόντρα και να βρεθεί σε ανοιχτό χώρο ο Σάστρε Center Four να κάνει άνοιγμα τα πόδια και να έρθει ο Ντεσπότοφ να πετάξει το δεύτερο γκολ. Δεν είναι ότι ο Βαγιανίδης, ποιος ήτανε, στο ένας με έναν έχασε τη μονομαχία. Είναι ότι είσαι ανοιχτός, είσαι πολύ ψηλά, η χάφ σου είναι πάρα πολύ ψηλά. Έχεις βάλει και τον Τζέρι ψηλά με τον Μπακασέτα. Αφήνεις τον Κότσιρα λίγο πίσω και σου τραβάει ο ΠΑΟΚ με τον σήμερα καλύτερο παίκτη του, Μεϊτέ. Κατάπια 10 Μπακασέτες. Τα πράσινα ματάκια του τα έκανε κατάμαυρα από το τρέξιμο. Ο Μεϊτέ σήμερα με τον Μπακασέτα βρήκε και έκανε. Ο Μεϊτέ με τον Μπακασέτα. Ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ. Και έγινε αυτό το 2-1 που θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ κακώς να το τελείωσε 3-1-4-1, γιατί όταν πάει το παιχνίδι στην αναρχία μπορεί να φας 4 γκολ, αλλά μπορεί να το κάνεις και 2-2. Θα μπορούσε να το κάνει 2-2 ο Παναθηναϊκός. Ένα εκπληκτικό, εγώ θα πω ότι ήταν καλό το πλασέ, θα ήταν πολύ καλύτερα από τα πιο γωνία, αλλά η χατμπολίστικη απόκριση του Κοτάσκι απέτρεψε και το τελευταίο τελείωμα να γίνει το 2-2. Σε ένα μάτς που επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ θα πλήρωνε με τις κακές τελικές των τελευταίων 10-15 λεπτών να το κάνει το μάτς 3-1. Πόρισμα.
είδαμε τα ντέρμπι. Αν ο ΠΑΟΚ δεν έχει ντεφορμάρισμα πολύ σοβαρό, τραυματισμούς πολλούς, μεγάλες συμφορές, είναι το πρώτο φαβόρι για το πρωτάθλημα. Είναι η καλύτερη ομάδα. Είναι η πιο πειθαρχημένη ομάδα, με τις πιο καλές αλλαγές, την πιο πειθαρχία στην τακτική και χτυπάει τον αντίπαλο ακόμα και όταν δεν μπαίνει καλά. Είναι πολλά τα μάτς που ο ΠΑΟΚ δεν μπαίνει καλά και βρίσκει είτε από στημένο είτε από αντεπίθεση χώρους να δημιουργήσει καταστάσεις και γκολ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι και σε κακή κατάσταση να είναι μπορεί να πιάσει ένα δεκάλεπτο και να σου κάνει δύο γκολ. Αυτό δεν το έχει καμία από τις ομάδες τις μεγάλες, τις Big Four. Και φυσικά η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, περισσότερο και λιγότερο Ολυμπιακός, στο ρολί στα Άρη, στο ρολί στα Άρη, στα play-off, ο Άρης πρέπει να πάρει τον αφρό και να δείξει ποιος θέλει και ποιος δεν θέλει. Ο Άρης μπορεί να οικονομήσει. Ο Άρης στα play-off θα είναι ο ρυθμιστής της κατάστασης. Θέλω να πω και δύο κουβέντες ακόμα για Μπερνάρ, Μπακασέτα, Τζούριτσις και τα λοιπά. Είναι κάτω του μετρίου στη φετινή περίοδο. Είτε μπαίνουν ως αλλαγές και ο Μπακασέτας δεν φαίνεται ότι είναι ο παίκτης που μπορεί να είναι ο ηγέτης του Παναθηναϊκού. Είναι πάρα πολύ αργός. Και το ξέρουν οι προπονητές και του κλείνουν το αριστερό πόδι. Ένα αριστερό πόδι έχει. Και μια πάσα. Σήμερα ο μαύρος του ΠΑΟΚ τον έβαλε στο τσουκάλι και τον έφαγε. Τον έφαγε με μπάμιες και με καρότα. Τον έφαγε. Το κατάπιε. Αυτά και άλλα πολλά αυτή την εβδομάδα. Μεγάλη ρεβάνς για τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη με τον Ατρόμητο. Η Μαρμίτα και το Ραπτόπουλο TV όπως κάθε εβδομάδα είναι με πολλές εκπομπές μαζί σας. Θέλουμε τη βοήθειά σας με like και subscribe γιατί πραγματικά τρέχουμε μόνοι μας. Χωρίς ομάδα από πίσω, χωρίς πρόεδρο, χωρίς παπάδες, χωρίς κανένα μεγάλο χορηγό. Καλή εβδομάδα.